Την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προκάλεσε η πρόσφατη δικαστική απόφαση στα Ιωάννινα, με την οποία αθωώθηκε μια διευθύντρια δημοτικού σχολείου, σε βάρο της οποίας είχε υποβληθεί μήνυση και αγωγή από γονέα μαθητή που αρνούνταν για το παιδί του να φορέσει την προστατευτική μάσκα αλλά και να διενεργήσει τα self-test. Η περιπέτεια τη εκπαιδευτικού έληξε πριν από λίγε ημέρε με την αθώωσή τη. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι παρόμοιε υποθέσει σε βάρο διευθυντών σχολικών μονάδων και στα Γιάννα και σε άλλε πόλει εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα στι δικαστικέ αίθουσε. Απαντώντα ο πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Κώστα Παργανά, εν ώψη τη έναρξη τη νέα σχολική χρονιά, εξέφρασε την ευχή να ήταν μόνο κάποια μεμονωμένα περιστατικά Ελάχιστα στο σύνολο των χιλιάδων μαθητών που ακολούθησαν τις οδηγίες και πως οδηγός της επιτυχίας και της καλής λειτουργίας στην εκπαιδευτική κοινότητα δεν είναι άλλος πέρα από τη συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών. Το γεγονό ότι καλούμαστε να σχολιάσουμε ένα αυτονόητο γεγονό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πρόβλημα από μόνο του. Εμεί, σίγουρα, ω εκπαιδευτική κοινότητα, είμαστε δίπλα να στηρίξουμε κάθε συνάδελφο που δέχεται μια άδικη πραγματικά ε, επίθεση και από εκεί και πέρα θέλουμε πάντα στη συνεργασία με του γονεί να διαμορφώσουμε εκείνο το, το πλαίσιο και τι συνθήκε ώστε η καθημερινότητα των παιδιών στα σχολεία μα να είναι η καλύτερη δυνατή. Υπάρχει ανάγκη για συνεργασία, υπάρχει ανάγκη για συμπόρευση, ε, διότι ο στόχο όλων μα είναι η βελτίωση και η εκπαίδευση των, των παιδιών μα. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να, να κινηθούμε. Ε, θέλω να πιστεύω ότι τέτοιε περιπτώσει ήταν μεμονωμένε, δεν θα υπάρξουν ε, στο μέλλον. Και από εκεί και πέρα, ε, όλοι μα θα πρέπει να καταλάβουμε τη, τη σημαντικότητα και τη σπουδαιότητα του να εκπαιδεύει και να τρέφει σωστά τα παιδιά, διότι θα αποτελέσουν το μέλλον τη κοινωνία μα. Και συνολογιστούμε όλοι μα και τι κοινωνία θέλουμε να υπάρχει στο μέλλον.